Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη χαιρετίζει τους εργαζόμενους, την νεολαία, τις γυναίκες, όλους όσοι σήμερα είμαστε εδώ και διαδηλώνουμε για να καταδικάσουμε την επικίνδυνη συμφωνία Ελλάδα-ΣΥΠΑ που αναβαθμίζει και επεκτείνει το δολοφονικό δίκτυο των ευρωατλαντικών βάσεων και υποδομών στη χώρα μας, που μετατρέπει τη χώρα μας όχι μόνο σε πολεμικό ορμητήριο, αλλά την ίδια στιγμή και σε μαγνήτη επιθέσεων. Καταγγέλουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που προκλητικά, παραμονές Χριστουγέννων, έφερε προς κύρωση την κατάπτυστη αυτή συμφωνία, βρίσκοντας στήριξη από όλα τα υπόλοιπα αστικά κόμματα που καλλιεργούν τον επικίνδυνο εφησυχασμό, που τα παίζουν όλα για όλα για να μας πείσουν ότι τάχα είπα, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, εγγυώνται την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Καλούμε το λαό να μην νομιμοποιήσει στη συνείδησή του αυτή τη συμφωνία. Κόντρα στην ομοψυχία, στη σιγή νεκροταφείου που θέλει να επιβάλλει η αστική τάξη και τα κόμματά της, εμείς διαδηλώνουμε την αποφασιστική μας καταδίκη σε αυτή τη συμφωνία, αλλά και σε αυτή την πολιτική που ματώνει το λαό μας, μπλέκοντας τον ταυτόχρονα σε τεράστιους κινδύνους. Μας ανησυχούν, αποτελούν επικίνδυνη εξέλιξη και καταδικάζουμε τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση για παραχώρηση διευκολύνσεων με το βλέμμα στραμμένο στο Ιράν στο πρόσφατο ταξίδι του Πρωθυπουργού στη ΣΥΠΑ. Ο ελληνικός λαός δεν θα ματώσει για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα γίνει η Ελλάδα γεωπολιτικός μετεσές για τα συμφέροντα ισχυρών καπιταλιστικών κρατών και μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Απαιτούμε να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανονατοϊκές βάσεις, να επιστρέψουν τώρα όλες οι ένοπλες δυνάμεις από αποστολές στο εξωτερικό, να γυρίσουν πίσω όλοι οι Έλληνες φαντάροι, να μην γίνει η χώρα μας ορμητήριο για πολεμικές επεμβάσεις, να αποδεσμευτούμε από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, η ανταπόκριση δεκάδων χιλιάδων λαού στο κείμενο συλλογής υπογραφών της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στη Συμφωνία Ελλάδα-ΣΥΠΑ, η μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, τις συσκέψεις σε χώρους, τα συλλαλητήρια που προηγήθηκαν, αλλά και στη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας, δείχνουν την αντίθεση, την καταδίκη του λαού μας σε αυτή τη συμφωνία, καθώς και στην παραπέρα εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Αντίθεση που είναι ανάγκη να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα μπροστά στις εξελίξεις, απαιτώντας καμιά συμμετοχή, καμιά εμπλοκή στα υπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε σε ετοιμότητα για μαζικό συλλαλητήριο τη μέρα ψήφισης της συμφωνίας στη Βουλή. Στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή. Η μόνη υπερδύναμη είναι η λαοί.